Παιδιά μου καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Πάμε να δούμε με τη σειρά πώς θα μάθουμε μερικά πραγματάκια για την υλοποίηση. Ουσιαστικά η υλοποίηση τι είναι, για να μην παρεξηγούμαστε. Είναι η καθημερινότητά σου, είναι η ζωή σου. Δες την καθημερινότητά σου, παρατήρησε πως είναι το πρωινό σου, το βραδινό σου. Όχι μόνο το φαγητό που τρως, εννοώ πώς ξυπνάς. Ποια είναι η διάθεσή σου όταν πηγαίνεις για ύπνο. Ποια είναι η διάθεσή σου κατά τη διάρκεια της ημέρας με την οικογένεια, με τα παιδιά. Μόνος σου αν είσαι, πώς σε βλέπεις. Είσαι καλά, είσαι σε θλίψη, είσαι σε άγχος. Υπάρχουν πάντως πάρα πολλοί άνθρωποι και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί μιλάω, συναστρέφομαι, οι οποίοι δουλεύουν με τον εαυτό τους και ξυπνάνε χαρούμενοι και κοιμούνται χαρούμενοι. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύουν καθημερινά κάποια συγκεκριμένα πραγματάκια με τον εαυτό τους, για τον εαυτό τους, για τη ζωή τους. Αγαπάνε τον εαυτό τους, θέλουν να είναι χαρούμενοι, έχουν ξεφύγει από το επίπεδο αυτό της μιζέριας και δημιουργούν την ευτυχία κάθε μέρα, γιατί η ευτυχία είναι δημιούργημα καθημερινό. Και το να είσαι χαρούμενος χρειάζεται να πάρεις την ευτυχία, να τη βάλεις στη ζωή σου και να φτιάξεις και χαρά. Χαρά και ευτυχία. Είμαι ευτυχισμένος. Είμαι χαρούμενος. Πώς όμως θα δημιουργήσω όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι θα πούμε μερικά πραγματάκια για την υλοποίηση, για το πώς θα φτιάχνετε τη ζωή σας. Υπάρχουν και βέβαια και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε αυτό το καθημερινό μοτίβο της δυσκολίας, της θλίψης, της κατάθλιψης, εσωτερικές ασθένειες, πάρα πολλές. Τα πάντα ξεκινάνε από μέσα. Και πραγματικά χάρη, εγώ τώρα είμαι εδώ στο δάσος, έτσι. Έχω έρθει να κάνω τον περίπατό μου, έχω έρθει να κάνω τον διαλογισμό μου. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτές τις καταστάσεις δεν μπορούν να νιώσουν, να βιώσουν, να αισθανθούν, να δημιουργήσουν ωραία συναισθήματα όταν πραγματικά χάρη θα έρθουν στη φύση. Δεν τους κάνει όρεξη, δεν τους κάνει εντύπωση, δεν τους ενθουσιάζει το να βγει κάποιος μία βόλτα στη φύση. Το βλέπουν ότι τι πά να κάνεις στη φύση ή τι πας να κάνεις, ξέρω εγώ, στη θάλασσα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν. Σας ευχαριστώ και σας αγαπάω, σας θέλω την αγάπη μου.